Θεωρείται ότι τα μεσαία στρώματα έχουν πάντα πάνω από 80.000 ευρώ εισόδημα. Δηλαδή έχει χάσει την μπάλα. Δεν ξέρει γιατί πηγαίνει χάλια σε αυτές τις εκλογές. Και πηγαίνει χάλια σε αυτές τις εκλογές, γιατί έχει χάσει ένα μεγάλο κομμάτι των μεσαίων στρωμάτων. 200-300.000 επιχειρήσεις που έχουν κλείσει. Οι άνθρωποι των μεσαίων στρωμάτων που πληρώνουν φόρο από το πρώτο ευρώ χωρίς αφορολόγητο. Και σε αυτά τα θέματα, όπως πολλά άλλα, οι οικονομολόγοι του ΣΥΡΙΖΑ και όλοι που αντιπροσωπεύουν σε 80% των θεμάτων, νομίζω λέμε το ίδιο πράγμα. Ωραία. Υπάρχουν άνθρωποι που μέσα στα ψηφοδέλτια, να πω ευθέως για το ευρώ, που έχουν πιο σκεπτική θέση αν μπορεί να αλλάξει αυτή η Ευρώπη και άρα σκέφτονται και άλλα πράγματα. Αλλά η θέση του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ του ευρώ είναι στρατηγική και δεν είναι τακτική. Ωραία. Και είναι στρατηγική γιατί αυτό που φοβόμαστε εμείς και είπαμε από την πρώτη στιγμή είναι ότι η Ευρωζώνη κινδυνεύει όχι από την αριστερά, όχι από το Ποδέμος, όχι από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά από τις πολιτικές της λιτότητας. Αυτό είναι που θα γονατίσει το ευρώ. Και εμείς στρατηγικά λέμε ότι θέλουμε να παραμείνουμε στο ευρώ για στρατηγικούς λόγους. Άρα. Γιατί, να το πω αυτό, επιτρέψτε να πω γιατί. Γιατί αν διαλυθεί το ευρώ, θα επιστρέψουμε στη δεκαετία του 30. Στις ανταγωνιστικές υποτιμήσεις, στους εθνικισμούς. Αυτό είναι το μάθημα που έπρεπε να είχαμε μάθει όλοι από κεντροαριστερά, σοσιαλδημοκράτες και πέρα. Γιατί αυτό μάθαμε τη 30. Ότι οι εθνικισμοί, οι ανταγωνιστικοί. Άρα εμείς λέμε ότι χρειάζεται ευρωπαϊκή λύση, υπερεθνικές λύσεις για υπερεθνικά προβλήματα. Η συζήτηση που γίνεται, κύριε Τσακαλώτο, ναι, κατανοητό είναι αυτό που λέτε. Η συζήτηση που γίνεται και σε σχέση με το επίπεδο φορολόγησης, το ύψος κτλ. Δεν γίνεται μόνο από την πλευρά την ταξική, να το πω έτσι. Γίνεται και από την πλευρά της αποτελεσματικότητας. Αν οι συμπολίτες μας που έχουν ένα εισόδημα πολύ υψηλό, πάνω από 80-100.000 ευρώ, φορολογηθούν και καλά θα κάνουν να φορολογηθούν ισχυρά. Αυτό δεν αποδίδει γιατί είναι μικρός αριθμός, λέει η κριτική. Δεν πρόκειται να σας αποδώσει έσοδα που θα ισοφαρίσουν τη χασούρα ή, εν πάση περιπτώσει, την έλλειψη εσόδων από κάποιες αλλαγές που εσείς σκοπεύετε να κάνετε στο φορολογικό πεδίο, όπως ο ΕΜΦΙ, ας πούμε. Γιατί λέτε, για παράδειγμα, 1,5 δις σε σχέση με τα 3 που εισπράττει η κυβέρνηση. 2,6. Ναι, 2,7. Λοιπόν, και το υπόλοιπο από εκεί, από εδώ, παραδίπλα. Από την αύξηση της φορολογίας, ας πούμε, στα υψηλά. Δεν το καλύπτει. Αυτό είναι μια κριτική που άσκεται. Δεν είναι ότι, άμα μην πειράζετε τους άλλους, γιατί κοιτούνται εδώ, βαριά φορολογία έχουν βάλει από το πρώτο ευρώ. Αλλά δεν καλύπτει, διότι είναι μικρό το ποσοστό των συμπολιτών που έχουν λεφτά. Βασίλη, και συγκεκριμένο. Για παράδειγμα, εγώ θα περίμενα, όπως και όλοι οι Έλληνες, κύριε Τσακαλώτε, είμαστε 4 μέρες πριν τις εκλογές. Να μας πείτε συγκεκριμένα τι θα κάνετε με τον ΕΜΦΙΑ. Έχουν πληγεί οι πάντες από τον ΕΜΦΙΑ. Βάρβαρος φόρος. Κατακριτέως τον έχουμε επικρίνει οι πάντες. Το φόρο αυτό που έβαλε η κυβέρνηση και άδικος. Και το λέμε αυτό ευθέως. Τι θα κάνετε όμως συγκεκριμένα, δεν μας λέτε. Λέτε θα τον καταργήσω, θα βάλω έναν άλλο. Από ποια εισοδήματα, σε ποιο ύψος, με ποιες αντικειμενικές, με τι ατομικό, πώς το λένε, περιουσιακό στοιχείο. Πώς. Τις γενικές γραμμές τους έχουμε πει, δεν έχουμε πει τους αριθμούς, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε και όλα τα στοιχεία, αλλά να μην χάσουμε το δάσος από τα δέντρα. Και το δάσος είναι ότι σε αυτή τη χώρα οι πλούσιοι δεν έχουν πληρώσει. Αυτό είναι το δάσος. Εγώ διάβασα το Τόνι Μπάρμπερ στο Financial Times πριν από 2 εβδομάδες που είπε ότι οι ελληνικοί ελίτ έχουν ξεφύγει να πληρώσουν το χρέος τους και τις άλλες υποχρεώσεις που έχουν στην κοινωνία μετά από έναν εμφύλιο, έναν παγκόσμιο πόλεμο, μία χούντα και δεν ίδρωσε το αυτί τους με την Τρόικα. Άρα μην χάσουμε το δάσος. Ωραία, και πούμε ότι όλοι μαζί πληρώσαμε και υπήρχε το Σύνταγμα της Ελλάδας που έλεγε ότι πρέπει να πληρώσουμε όλοι ανάλογα με το. Όχι, πάμε λίγο παρακάτω τώρα. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Λένε. Έχουμε την πολιτική βούληση να το κάνουμε. Σας είπα όμως για την αξιολόγηση. Τι θα γίνει με την αξιολόγηση, τι θα γίνει με τη δόση. Έχουμε ένα πολύ πιεστικό χρονικό αυτό περιθώριο. Αυτό νομίζω είναι το κυρίαρχο. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Και εγώ συμφωνώ. Και εγώ συμφωνώ. Να ξεκαθαρίσουμε. Εμείς λέμε κάτι που είπαμε από την αρχή. Ότι αυτό που μας είπε ο κύριος Σταϊκούρας, ότι πρέπει οπωσδήποτε να κλείσουμε την αξιολόγηση, ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε τη δόση, η λογική του προγράμματος, και το λέει πάρα πολύ κοινικά το Wall Street Journal και δηλαδή τα επίσημα όργανα του συστήματος, η ουσία του προγράμματος είναι πάντα να χρειαζόμαστε λεφτά. Αυτή είναι η λογική του, για να μπορούν να περάσουν τα συγκεκριμένα μέτρα. Εμείς λέμε, αν δεν ξεφύγουμε από αυτή τη λογική, αν δεν διαπραγματευτούμε για το χρέος, δεν θα φύγουμε. Θα είμαστε εδώ και μετά από 2 χρόνια. Ξανά. Θα μου κάνετε τις ίδιες ερωτήσεις. Πού θα βρείτε τα λεφτά. Αν δεν αλλάξουμε πορεία, θα είμαστε πάντα σε αυτή τη παγίδα χρέους που παίρνουμε μέτρα
Μετά γίνεται μια ύφεση, θα πάρουμε και άλλα μέτρα και θα αναγκαζόμαστε αυτό που μας λέει ο κύριος Σταϊκούρας, δεν ξέρω αν μας το λέει ή αυτό, να εφαρμόσουμε το email του Χαρδούβλη. Γιατί αν η ερώτηση είναι. Θα μας πει και για αν, το αν Σταϊκούρα, μας λέει ο κύριος Σταϊκούρας τώρα ότι δεν θα εφαρμόσουμε το email του Χαρδούβλη και θα μειώσουμε το ένφια 7% που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, τότε πρέπει να το ρωτήσουμε τον κύριο Σταϊκούρα. Εσείς τι θα κάνετε, άμα δεν σας το πείσουμε. Άρα εγώ λέω πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό το παιχνίδι. Είναι το λάθος παιχνίδι. Πώς να ξεφύγουμε. Με συγχωρείτε, να το πω όπως το σκέφτεται ένας πολίτης. Η χώρα βγάζει ένα συγκεκριμένο ποσό από τη φορολογία που έχει προς τους πολίτες. Εσείς λέτε, εγώ δεν θέλω να μπαίνω μέσα ως χώρα, δεν θέλω ελλείμματα, επομένως θα συνεχίσουμε να βγάζουμε πάνω κάτω αυτό το συγκεκριμένο ποσό μέχρι ότου αποκτήσουμε πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μεγαλώσει, πείτε και βγάζουμε παραπάνω λεφτά από τη φορολογία. Μάλιστα. Αποδέχεται πλέον την ύπαρξη πρωτογενών πλεονασμάτων. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό. Ανακατανομή, πλέον... ναι, αλλά το ίδιο ποσό. Είχο μια χώρα, μια οποιαδήποτε χώρα, οποιοδήποτε μοντέλο, θέλει και άλλα λεφτά. Για να αναπτυχθεί, να επενδύσει, να ανεβάσει το βιωτικό επίπεδο κάποιων χυμαζόμενων κατηγοριών κτλ. Κτλ. Εκεί γίνεται η κουβέντα. Και να ξεχρεώσει και τα χρέη της. Ακριβώς. Μέχρι ότου καταλήξει θα κάνουμε και το ερώτημα. Αυτό όμως το μεσοπρόθεσμο που έχει ψηφίσει το Πασόκ και η Δημοκρατία λέει ότι θα γίνει βιώσιμο το χρέος με μια σειρά έτη που θα έχουμε μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτό λέει. Θα φεύγουν χρήματα από τη χώρα, λέει, από μια φτωχή χώρα σε πιο πλούσιες χώρες. Και συγχρόνως θα έχουμε και υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό δεν γίνεται. Δεν έχουμε ιστορικό προηγούμενο. Είχαμε την Νορβηγία που είχε το πετρέλαιο, είχαμε τη Σιγκαπούρη που είναι η ιδιαίτερη περίπτωση. Στα τελευταία 200 χρόνια οικονομικής ιστορίας αυτό δεν γίνεται. Άρα πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή διαπραγμάτευση για ένα πρόγραμμα που είναι λειτουργικό, ένα πρόγραμμα που θα δώσει αυτό που λένε οι οικονομολόγοι, δημοσιονομικό χώρο, άρα να μην έχουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα και ένα κομμάτι... Σε συνεννόηση με τους εταίρους, φαντάζομαι. Με συνεννόηση δηλαδή, με τους εταίρους. Δηλαδή, αξιολόγηση δεν θα υπάρξει, δεν θα την κλείσει την αξιολόγηση. Μα πώς θα πάτε σε αυτό το σκέλος, αν δεν έχετε κλείσει γιατί την αξιολόγηση. Γιατί υπάρχει αξιολόγηση πριν το προηγούμενο στάδιο. Πώς θα πάτε, εμείς αρχίζουμε από την αρχή. Εγώ, ό,τι έχω ακούσει από την Ευρώπη, υπάρχουν και φωνές που δεν μου αρέσουν, που είναι πιο σκληρές, αλλά έχω ακούσει και πάρα πολλές φωνές που λένε ότι βγαίνει μια καινούρια κυβέρνηση. Με καινούργια λαϊκή εντολή που έχει καινούργιο πρόγραμμα και θα την ακούσουμε από την αρχή τι έχει να πει. Θα την ακούσουμε γιατί έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη τους προηγούμενους, με τους προηγούμενους ότι καν θα μπορούν να φορολογήσουν και να διευρύνουν τη φορολογική βάση. Ότι καν μπορούν να αντιμετωπίσουν τη διαφθορά. Έχουμε τη δική μας λίστα από μεταρρυθμίσεων, έχουμε τις δικές μας ιδέες πώς μπορούμε να φτιάξουμε το δημοσιονομικό χώρο και νομίζω θα μας ακούσουν. Ένας πάντως συμπολίτης μας εδώ λέει, και θα το συζητήσουμε και μετά και με τους υπόλοιπους καλεσμένους, αν είναι έτσι τα πράγματα. Και το πρόγραμμα είναι φτιαγμένο για να μας οδηγεί να δανειζόμαστε συνεχώς για να ξεχρεώνουμε και είναι ένας φαύλος κύκλος. Η Ιρλανδία γιατί ξέφυγε από αυτήν την ιστορία. Η Πορτογαλία. Που έχει 1,5%. Αναπόδειξη. Αυτό εννοεί. Αυτό ρωτάει. Επειδή δεν πάει καλά η Ευρώπη. Όχι, δεν πάει καλά η Ευρώπη, αλλά έχει δει. Όλε οι παραδείγματα που λέμε βγήκαν. Χώρε που βγήκαν στο μνημόνιο βγήκαν. Για μισό λεπτό να κάνουμε το διαλυματάκι και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Όπως είμαστε, λέτε.